Θέλω να πάμε στη στιγμή που σου τηλεφώνησε η Ελένη Μενεγάκη, κάποια συνεργάτη δάτσι, και στην πρώτη σας συνάντηση. Πώς ήταν αυτή η πρώτη συνάντηση με την Ελένη Μενεγάκη? Ήτανε κάπως ανατριχιαστική. Όπως... Ένιωθες σε σοκ και δέος? Ένιωσε γιατί είναι... ένα δέος, ναι, γιατί ήταν η Ελένη. Είχα πάει βέβαια όσο πιο κομψευόμενος μπορούσα. Τι φορούσες, κάτι πολύ εξαντρίκ ή κάτι πιο έτσι χαμηλών τόνων? Ήταν εξαντρίκ, αλλά δεν φαινότανε. Ναι. Καταλαβαίνεις, ήτανε... ναι. Δηλαδή ήταν φαρδί το παντελόνι, βερμούδα, αλλά ήταν μαύρο, οπότε δεν πολύ καταλάβαινες. Είχα την γραβάτα. Αυτό ήταν λίγο έκπληξη. Της είπα όσο πιο πολλά μπορούσα για να την ξαφνιάσω. Και τα κατάφερα, νομίζω. Στην αρχή μαζί σου ήταν επιφυλακτική ή ήταν από την αρχή? Γιατί ξέρεις, πολλές φορές την πρώτη γνωριμία με έναν άνθρωπο γνωρίζεις κάποιον και δεν είσαι από την αρχή πάρα πολύ διαχειτικός, δεν τον συμπαθείς, δεν τα δίνεις όλα από την πρώτη στιγμή. Γιατί έχω δει μέσα στο χειμώνα ότι η Ελένη έδειχνε τη συμπάθειά της για σένα. Μάλιστα, έχω βρει και μία δήλωση που έχει κάνει ότι για σένα θα γινόμουν τεκνατζού, κάτι τέτοιο. Μεταξύ αστείου και σοβαρού. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ευχαριστώ. Βασικά, με το που βρεθήκαμε με την Ελένη. Βλέπουμε και κάποια πλανάκια, για πες μας. Ναι. Ωραία. Με το που βρεθήκαμε με την Ελένη, χαμογελάσαμε ένας τον άλλον. Αληθινά. Και αυτό ήταν πολύ όμορφο. Καθίσαμε και άρχισα να λέμε ο καθένας την ιστορία του, πώς βλέπει αυτό που χρειάζεται να γίνει, τι θα μπορούσα να προσφέρω εγώ. Και έδεσε όλο αυτό. Και έδεσε και στον αέρα, από όσο έχω καταλάβει, από όσο νιώθω. Και έδεσε στον αέρα και ξέρεις τι μου άρεσε, ότι εσύ μέσα σε όλο αυτό και στη συνεργασία σου με την Ελένη, που είναι μια παρουσιάστρια πασίγνωστη και πολύ επιτυχημένη, δεν έχασες τον εαυτό σου. Δεν έχασες τον στυλ σου, δεν έκανες εκπτώσεις αυτό το διαφορετικό που εκπέμπεις και λανσάρισα τηλεοπτικό πρόσωπο, αν μου επιτρέπεις την έκφραση. Ναι, έτσι είμαι εγώ, δεν είναι κάποιο. Δηλαδή, έτσι είμαι και με τους φίλους μου, έτσι είμαι και εδώ. Και θεώρησα ότι γι' αυτό με πήρε, οπότε δεν χρειάζεται να κάνω κάτι εκτός από μένα. Έβγαλα αυτό που είχα μέσα μου, αυτό που θέλω να μοιραστώ με τους υπόλοιπους και αυτό που θεωρούσα ότι λίγο έλειπε, κάτι πιο, πώς να το πω, όχι τόσο συμβατικό. Η αλήθεια είναι αυτό που λες για την Ιταλία, παιδιά. Την πρώτη φορά που είχα πάει στην Ιταλία, συγκεκριμένα στο Μιλάνο, ήταν το πρώτο ταξίδι που είχα κάνει, γίναγες γύρω και βλέπεις όμορφους ανθρώπους. Είναι κοκέτιδες και οι άντρες και οι γυναίκες. Έτσι ακριβώς. Και πολλοί πιστεύουν ότι το να είναι κοκέτης ένας άντρας δεν είναι πολύ αντρικό. Εκεί σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οφείλει ο άντρας, ένας σωστός κύριος, και σύμφωνα με τον Παρβίβ, οφείλει να καθαρίζει μόνο στο παπούτσι, να φροντίζει τους κόμπους της γραβάτας του, να είναι φρεσκοσυντερωμένο το καμισά του. Που είναι ένας κύριος να κυκλοφορεί όπως. Εσύ φαντάζομαι τα κάνεις ούτως ή άλλως. Δεν ξέρω. Να πούμε κιόλας, Άλεξ, ότι εσύ ξεκίνησες αυτό το που λέγεται showbiz, περιοδικά, media, και ως στυλίστας και fashion editor, σωστά? Ναι. Τι έκανες, δηλαδή, πήγαινες, έντυνες σε φωτογραφίσεις και τα λοιπά, έκανες styling, έπαιρνες ρούχα? Όλο αυτό, ναι. Ξεκίνησα ως βοηθός στυλίστα, μετά έγινα στυλίστας και μετά έγινα fashion editor στο Μέντσεστερ. Πες μας σε κάποιο, στο πρώτο σου εξώφυλλο, μια πολύ σημαντική star που συνεργάστηκες και σου έχει μείνει. Το ότι τη γνώρισες και ήταν πολύ έτσι συμπαθής, ευγενική. Κοίταξε, καμία, δεν υπάρχει. Μισό λεπτό, γιατί κάνει κάποια κοιτάξια. Ναι, 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 με εξεργασία, υπολογιστή. Δεν θα σου πω, όχι, εντάξει, θα το σταματήσουμε εκεί αυτό. Έχω περάσει όμως πολύ όμορφα στα περιοδικά. Μάλιστα. Ήρθε η ώρα για τις ερωτήσεις σου, αγαπημένε. Ο κόσμος τώρα παίρνει τη σκυτάλη και σε ρωτάει όλα αυτά που εμείς δεν μπορούμε, δεν θέλουμε ή τέλος πάντων δεν σκεφτήκαμε. Ετοιμός? Πάμε, πάμε, πάμε. Έλα, βαθιές ανάσες, ξεκινάμε. Αν η Ελένη σου ζήταγε για να κουρευτείς, θα το έκανες? Θα το συζήταγα. Α! Θα το συζήταγα. Κοίταξε, ούτως ή άλλως κάποιος με το επόμενο βήμα να κουρευτώ. Πώς θα πάει αυτό? Δεν το περιμένω. Ναι. Όχι. Εγώ δεν το περιμένω, όχι, περιμένω. Δεν θες να μείνεις κάποια στιγμή γουλή λίγο, να πεις, να νιώσεις? Ναι, αλλά μετά κατάσταση. Τι θα κάνεις, αν δεν σου αρέσει αυτό το look, θα κάνεις υπομονή? Όλοι τρεις σας φοράς τη λόγη, θα πάρεις πιο όντως. Εσύ, βλέπω τους τίτλους έτοιμους. Να σε ρωτήσω κάτι, μιας και μιλάμε για την Ελένη, πριν δώσουμε έτσι χώρο στην χρόνο στον επόμενο για την ερώτησή του. Βεβαίως. Πώς την έψες να κάνει Twitter και Instagram, γιατί μας έχει ξεπεράσει όλους. Κοίταξε, με το που μπήκα μέσα στο, δεν ξέρω, το πρώτο ραντεβού της, πρέπει να κάνεις Twitter. Sorry, Ελένη μου. Ήταν προαπαιτούμενο. Αν θες να συνεργαστούμε, ναι, το γράψω που να κάνεις Twitter. Ναι, 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 όχι, εντάξει, το είχα πει. Εν τω μεταξύ, στην αρχή την βοηθούσες να το διαχειριστεί, αλλά πλέον από ό,τι έχω καταλάβει έχει γίνει expert. Είναι μόνη της. Έκανε και μόνη της Instagram, ήμουν διακοπές και μου ήρθε ξαφνικά η ενημέρωση ότι έκανε η Ελένη Instagram, παιδί, στο Twitter. Και αλήθεια δεν ήξερα τι να πιστέψω.
πώς, Ελένη, το έκανες αυτό. Ναι. Μπράβο, είναι πολύ περίεργο. Είδες όμως η τεχνολογία και αυτό που λέγεται social media είναι νομίζω ένας εθισμός που ξεκινάει σιγά σιγά. Εσύ μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου χωρίς Instagram, χωρίς Twitter, χωρίς καθόλου, Google. Καθόλου. Ειδικά με το Facebook δουλεύω συνέχεια ένα κομμάτι της δουλειάς μου, κάνω την έρευνά μου. Οι φίλοι μου είναι τα φίλτρα μου. Δηλαδή, ό,τι αρέσει στους φίλους μου, ξέρω ότι θα μου αρέσει και εμένα και θα αρέσει και στον κόσμο. Ωραία. Να κινητοποιήσεις και να αφυπνίσεις όλα τα fan club σου, στα Facebook, στα Twitter, παντού. Ναι, παρακαλώ, απόψε. Κάντε like, κάντε follow, όλα είμαστε έτσι. Εκεί. Για πάμε στην επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Πόση ώρα σε παίρνει για να φτιάξεις το μαλλί σου? Α. Θεσσαλονικιός ο φίλος μου, συμπατριώτης. Σε παίρνει, μ' αρέσουν αυτά τα σχόλια. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, μου παίρνει, δεν ξέρω, 5 με 10 λεπτά σίγουρα. Για να το οριστικοποιήσω. Βάλε κάτι. Όχι. Αλήθεια. Γιατί ξυπνάω έτσι, δεν κουνιέται μες στον ύπνο μου. Ξαπλώνει μαζί μου στο μαξιλάρι και σηκωνόμαστε. Ξυπνάτε μαζί με τον ίδιο ήχο του ξυπνητηριού. Ναι, εγώ γενικά ακολουθώ το μαλλί μου. Πρώτα έγινε γνωστό το μαλλί μου, μετά εγώ. Αν μια μέρα δεν σου πετύχει το μαλλί όπως το θέλεις, μπορεί να σου χαλάσει τη διάθεση. Ναι, πάρα πολύ. Και ειδικά άμα μου τύχει η βραδιά, πρέπει να βγω ή να κάνω κάποια φωτογραφία, να είμαι κάπου. Το έχω άγχος. Αν κάποιος που δεν σε ξέρει καλά έρθει και σου πει: τι έγινε, Αλέξ, είτε φίλη σου, φίλο σου, σχέση, whatever, και έρθει και σου πειράξει τα μαλλιά, τι θα κάνει? Α, μου τα πειράζουν όλα τα μαλλιά. Α, είναι δεν πολύ... σε πειράζει. Όχι, είναι για να τα πιάνετε. Α, γιατί εγώ τα έκανα στην αρχή. Μπορείτε έτσι να καλά. Τα κουμπίσετε όσο θέλετε. Αλλάζουν σχήματα. Έχει τσιμπιδάκια τώρα, θα μα δει η κυρία που φτιάχνει τα μαλλιά. Όχι, είναι πολύ ωραία. Κουρεύτηκα μα σήμερα για να σα έρθω να με δεν είχα προλάβει το καλοκαίρι. Μ' αρέσει. Πολύ. Λοιπόν, παιδιά, το μαλλί του Άλεξ, έχω να σας πω, έβαλε το χέρι μου, είναι αληθινό, ζωντανό και επιδέχεται φροντίδα. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Για να δούμε. Τι δεν θα έκανες στην τηλεόραση? Τι δεν θα, έκανες στην τηλεόραση? Στριπτίζ. Όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα ενδεχομένως θα τα έκανα, δεν ξέρω. Γενικά νιώθω πάρα πολύ άνετα στην τηλεόραση. Παρακολουθούσα πάρα πολύ από μικρός και θεωρώ ότι απλά κάποια στιγμή μπήκα μέσα, πέρασα το γυαλί. Και νιώθω όλο σκηνή το σπίτι μου. Ξέρεις, οι φίλοι μου γονείς μου λένε πρόσεχε, τι κάνεις, τι λες. Αλλά νιώθω πάρα πολύ άνετα. Ούτε είχες αυτό που λένε ποτέ, κρίση πανικού, άγχος, τρακ. Είχα, εντάξει, όταν βγήκα πρώτη φορά στο Καλλιμάρμαρο ζωντανά στο MTV της Ευρώπης, 60.000 άτομα από κάτω μου για να παρουσιάσω στους REM, το είχα. Όταν ήμουν δίπλα στην Ελένη που ήρθε να πει «Αχ, ένα κοινό παιδάκι στην εκπομπή». Αλλά δημιουργικό άγχος, το οποίο έτσι ξεπερνιέται γρήγορα. Μάλιστα. Και ανεβάζει το μαλλί και τη διάθεση. Στην επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Για να δούμε, Άλεξ. Ποια είναι το χειρότερο σχόλιο που έχεις ακούσει ποτέ σου? Σε θέλω ειλικρινή και θαρά λέω. Λοιπόν, το χειρότερο σχόλιο που άκουσα είναι... Παίζανε στον άνθρωπο επανάληψη σειρά που έπαιζα κάποτε. Α, τα κόκκινα τέσσερα... γυαλιά. Το κόκκινα γυαλιά, ναι. Και έκανε μια κοπέλα tweet ότι δείτε πώς ήταν ο Άλεξ Καύδας πριν 4 χρόνια και τι σου κάνει μια αλλαγή στο στυλ. Αυτό είναι το χειρότερο που έχω γράψει για σένα. Αυτό με πείραξε βασικά περισσότερο. Είσαι πολύ τυχερός. Ναι, φαντάζομαι έχω γράψει κι άλλα. Αλλά εντάξει, αυτό μου κάτσε τώρα. Κάνει τρεις σταυρούς το βράδυ. Μην σου πω εγώ το χειρότερο. Όχι, τώρα μετά. Όχι, καλά, τώρα δεν το λέω. Έχουμε κι άλλη ερώτηση. Ναι, βεβαίως. Τα χορεύεις φανταζέι μπέικο μπροστά σε κόσμο? Συνέχεια! Αλήθεια! Δεν μου αρέσει τρομερά να χορεύεις μπέικο. Για κάτω λίγο στατικά, μην σηκωθείς από εκεί που είσαι από την καρέκλα, θα έκανες και τέτοια. Είναι λίγο... Το τζεϊμπέικο είναι λίγο παραπέω, γιατί είμαι λίγο έτσι, έχω πιει παραπάνω και έχω σε κλέτσια και καημούς. Μ' αρέσει τρομερά, μου πηγαίνει όλη στενά χώρα. Άμα έχω κάτι άσχημο, χορεύω ζεμπέκικο. Και υπάρχουν φωτογραφίες. Χόρεψα και στην εκπομπή, τι ήταν, οι απόκριες νομίζω. Ναι. Δεν σου φαίνεται όμως. Δηλαδή δεν σε έχω. Σε έχω για R&B, για rap, για pop. Για ζεμπέκικο δεν σε είχα. Το μένω μου είναι ο Ικαριώτικος. Το καλύτερο. Ξετρελαίνομαι. Πήγε σε κανένα πανηγύρι τώρα που ήσουν στην Ικαρία? Δεν είχε τις μέρες που ήμουν, έχω σκάσει. Άφησε με. Τη ντροπή. Ξανά. Θα ξαναπάμε για το πανηγύρι. Έχει repeat. Λοιπόν, Άλεξ, πρέπει να σου πω ότι σε επιβραβεύω. Ήσουν ιδιαίτερα ειλικρινή στις απαντήσεις του κόσμου.